Αγαπητοί διοργανωτές, εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Εκκλησίας, εκπρόσωποι των διεθνών οργανισμών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων, αγαπητές και αγαπητοί φίλοι. Η αναχώρησή μου, για να πρέπει να εξηγούμαστε, η αναχώρησή μου οφείλεται στο ότι θα πρέπει να υποδεχτώ στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος το Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έρχεται με την ευκαιρία αυτής της ημέρας και του ανοίγματος του γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Αθήνα, και αύριο θα επισκεφτούμε μαζί το Κέντρο Φιλοξενίας του Ελαιώνα. Άρα πάλι με το δικό μας θέμα έχει να κάνει. Νομίζω ότι βρισκόμαστε εδώ όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας, όχι για να διαφημίσουμε αυτό που κάνουμε, ούτε βεβαίως και για να γκρινιάξουμε. Νομίζω ότι η Παγκόσμια ημέρα των προσφύγων που γιορτάζουμε σήμερα είναι ευκαιρία για να εξετάσουμε όλοι και να αναλογιστούμε αν κάνουμε το καθήκον μας. Εγώ σαν τέτοια βλέπω την παρουσία του Υπουργείου μας εδώ, που έχω την τιμή να εκπροσωπώ. Αν δηλαδή εξυπηρετούμε τα δικαιώματα των μετακινούμενων πληθυσμών, ανεξαρτήτως νομικής υπόστασης του πώς μετακινούνται, το από πού ήρθαν, αν εξυπηρετούμε το δικαίωμά τους λοιπόν στην υγεία, το πρώτιστο, και αν ταυτόχρονα προστατεύουμε τη δημόσια υγεία. Από την αρχή της μεγάλης αύξησης των μεταναστευτικών προσφυγικών ορών στη χώρα, είχαμε πει ότι εμείς στο Υπουργείο Υγείας και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας ως υπεύθυνη για την αντιμετώπιση των θεμάτων υγείας προσφύγων και μεταναστών, δεν θα δούμε το θέμα των προσφύγων κινδυνολογικά και σαν πρόβλημα, αλλά σαν ευκαιρία. Σαν ευκαιρία για να αναπτύξουμε τις πολιτικές δημόσιας υγείας στη χώρα. Δηλαδή τις πολιτικές αυτές που προστατεύουν τους ανθρώπους όλους, ανεξαρτήτως χρώματος, ανεξαρτήτως από πού ήρθαν, όλους, και το εννοώ όλους, από τους κινδύνους που προκύπτουν για την υγεία τους. Γιατί αν μια ομάδα αφήσει απροστάτευτη, η κίνδυνη για τη δημόσια υγεία για όλους είναι μεγάλη. Ας το καταλάβουμε αυτό και ας αντιμετωπίσουμε με αυτό τον απλό τρόπο και τις ανοησίες, επιτρέψτε μου, που ακούγονται ότι παρέχουμε υπηρεσίες στους πρόσφυγες και τους μετανάστες και αφήνουμε τον ντόπιο πληθυσμό ακάλυπτο. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά με την πραγματικότητα. Αντίθετα, ο ντόπιος πληθυσμός, όπως έδειξε και το τελευταίο παράδειγμα της πετυχημένης αντιμετώπισης της ΣΑΜΟ προβλημάτων υγείας, χαίρεται όταν καταλαβαίνει ότι το να προσέχεις την υγεία των προσφύγων και των μεταναστών σε τελευταία ανάλυση αφορά τη δική του υγεία. Τι έκανε λοιπόν το Υπουργείο μας? Φρόντισε για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας σε συνεργασία με τις πιστοποιημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς, για την ενίσχυση της ικανότητας ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που είχε σχεδόν καταρρεύσει από την κρίση και έπρεπε να δεχτεί και τον αυξημένο όγκο των προσφύγων και των μεταναστών, και ταυτόχρονα την προστασία της δημόσιας υγείας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και σε συνεχή συνεργασία με τους διεθνείς οργανισμούς όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θυμάμαι με συγκίνηση, και όσοι βρίσκονται εδώ από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ελπίζω ότι θα θυμούνται το πρώτο συντονιστικό υπό το Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Υγείας, μόλις ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, με τη συμμετοχή για πρώτη φορά όλων των διεθνών οργανισμών και των μεγάλων ΜΚΟ για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που φαινόντουσαν τότε ανυπέρβλητα. Ευχαριστώ όλους που συμμετείχαν τότε και νομίζω ότι μπορεί να είμαστε περήφανοι για αυτή τη δράση. Υπήρξε η συνέχεια όμως. Υπήρξε η νομοθετική ρύθμιση του νόμου 4368 του 2016 για την πλήρη υγειονομική κάλυψη όλων, άρα και των προσφύγων και των μεταναστών. Ο νόμος αυτός βασίζεται στις αρχές της ισότητας, της μη διάκρισης και της αλληλεγγύης. Επιπλέον, με αυτό το νόμο, όλοι οι μετανάστες πρόσφυγες, ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το νομικό καθεστώς στο οποίο υπάγονται, γίνονται δεκτοί στις δομές του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στα τμήματα των επιγόντων περιστατικών των νοσοκομείων. Επιπρόσθετα, όλοι οι μετανάστες πρόσφυγες που διαμένουν στα κέντρα προσφύγων με την κατοχή παραπεμπτικό από τους γιατρούς, είτε μέσω του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, δικαιούνται δωρεάν υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στις δομές της δευτεροβάθμιας περίθαλψης του ΕΣΥ. Από την αρχή αυτής της δράσης,
είχαμε στο μυαλό μας ένα πράγμα. Είτε θα αντιμετωπίζαμε τα ζητήματα αυτά με αίσθημα αλληλεγγύης, που αφορά όμως όλη την Ευρώπη και όπως σωστά είπε και ο εκπρόσωπος του είπε το αρμοστή και το σημειώνω αυτό, όχι μόνο την Ευρώπη αλλά και όλο τον κόσμο, μη βλέπουμε ο καθένας το μικρό κόσμο του, ή λοιπόν θα τα αντιμετωπίσουμε με αίσθημα αλληλεγγύης και δίκαιης κατανομής των βαρών, είτε είναι νομοτέλεια. Δυστυχώς θα οδηγηθούμε σε λογικές περίκλεις των χωρών με ανάπτυξη ξενοφοβικών και ρατσιστικών απόψεων βλαβερών για όλη την κοινωνία. Εμείς λοιπόν προσπαθήσαμε και προσπαθούμε ακόμα. Αξιοποιούμε την κοινοτική χρηματοδότηση συνολικού ποσού 27 εκατομμυρίων ευρώ στην αρχή για την αντιμετώπιση των έκτακτων καταστάσεων στα νησιά που ήταν οι χώροι πρώτης υποδοχής και μετά για την κάλυψη των αναγκών για τους ευάλωτους πληθυσμούς των προσφύγων και μεταναστών στην υπηρετική χώρα με το πρόγραμμα Φίλος, που στόχευε και στοχεύει συνολικά στην παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας εκεί που έρχονται και ζουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, στην ένταξή τους στην κοινωνία όταν εντάσσονται και όταν μένουν σε διαμερίσματα και σπίτια ώστε να έχουν πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας, στην δικαιωματική συμμετοχή τους στη μετακίνηση από τους χώρους που ζουν προς τις δομές υγείας με το ΕΚΑΒ, στην επιδημιολογική επιτήρηση. Το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ΕΚΕΠΗ, που είναι βραχίωνας δράσης του Υπουργείου, εκτός από τον ρόλο του κεντρικού συντονιστικού οργάνου για την υγειονομική κάλυψη προσφύγων μεταναστών, συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα Φίλος που υλοποιείται από το ΚΕΠΝΟ του Υπουργείου Υγείας. Παράλληλα, το ΕΚΕΠΗ, και επιτρέψτε μου μόνο εδώ να πω ορισμένα νούμερα, συλλέγει στοιχεία που αφορούν τις προσελεύσεις των προσφύγων στους δημόσιους υγειονομικούς σχηματισμούς στη χώρα. Επιτρέψτε μου να σας αναφέρω τα στοιχεία από 1η-3η 16 έως 31η-5η 18. Ανά ΥΠΕ, υγειονομικές περιφέρειες. Αριθμός προσερχόμενων περιστατικών. 1η ΥΠΕ 22.000. 2η ΥΠΕ 45.000. 3η ΥΠΕ 11.000. 4η ΥΠΕ 20.000. 5η ΥΠΕ 4.500. 6η ΥΠΕ 7.000. 7η ΥΠΕ 435. Συνολικά 110.000 συνάνθρωποι μας πήγαν στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας επισήμως. Από αυτούς εισήχθησαν 13.000. Αυτά όλα δεν είναι νούμερα, είναι ανθρώπινες ζωές, τις οποίες το σύστημα υγείας με την αυτοθυσία των υγειονομικών, αλλά και με τη λογική της ελληνικής πολιτείας, κατάφερε να αντιμετωπίσει. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγείας μέσω της ΑΕΜΗ, της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων Υγείας, αναπτύσσει και δομές υγείας για τα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης. Είναι σε εξέλιξη το σχέδιο με μεγάλη βελτίωση, σας το λέω εν τιμή, όλων των υπηρεσιών που παρέχονται τώρα. Και έρχομαι και σε δύο μεγάλα θέματα που αφορούν τη δημόσια υγεία και για τα οποία επιτρέψτε μου να πω τη βαριά λέξη ότι μπορεί σαν χώρα να είμαστε περήφανοι. Το ένα είναι η επιδημιολογική επιτήρηση. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, αντιλαμβανόμενη την επιτακτική ανάγκη για προστασία της δημόσιας υγείας, εφάρμοσε σε συνεργασία με το ΚΕΛΠΝΟ ένα σύστημα επιτήρησης και έγκαιρου συναγερμού για επιλεγμένα σύνδρομα, συνθήκες υγιεινής, τα οποία είναι σημαντικά από τη σκοπιά της εθνικής, περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας υγείας. Προσέξτε αυτό που είπα. Εθνικής, περιφερειακής και παγκόσμιας. Γιατί δεν υπάρχουν σύνορα στις νόσους, στα μικρόβια, στις παθήσεις. Εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι εδώ να μην μας ξεφεύγει τίποτα. Και μπορώ να ισχυριστώ ότι δεν μας ξεφεύγει τίποτα και δεν κρύβουμε για τίποτα. Δεν υπήρξε λοιπόν καμία σοβαρή επιδημία, καμία υγειονομική βόμβα σε πείσμα των κινδυνολόγων. Και εδώ θέλω να εξάρω και την εξαιρετική συνεργασία για την οποία είμαστε περήφανοι με το Υπουργείο Παιδείας. Βοηθήσαμε αδελφικά το Υπουργείο Παιδείας να υλοποιήσει το πρόγραμμά του για ένταξη των παιδιών, των προσφύγων και μεταναστών στα σχολεία. Είμαστε περήφανοι και πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και γι' αυτό που καταφέραμε μαζί τους. Εκτός από την επιδημιολογική επιτήρηση όμως, προχωρήσαμε και σε ένα τεράστιο άλλο έργο. Στην πρόληψη με τους εμβολιασμούς προσφύγων και μεταναστών. Ευχαριστούμε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους μεγάλους διεθνείς οργανισμούς και επιτρέψτε μου
Εξαιρετικά να ευχαριστήσω τη UNICEF, τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τους άλλους. Δεν αναφέρω μία-μία για να μην γίνουν παρεξηγήσεις ότι ξεχνώ. Ο εμβολιασμός έγινε με το ειδικό πρόγραμμα εμβολιασμών που κατάρτισε η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τους πρόσφυγες και μετανάστες, με όλα τα εμβόλια πρώτης σειράς, η πρώτη δόση, τώρα προχωράμε στη δεύτερη. Το πρόγραμμα αυτό που έχει τη διεθνή αναγνώριση και δικαίως, έκανε τι? Ενώ η επιδημία ηλαράς που ξεκίνησε από τις γειτονικές μας χώρες και έφτασε και στη χώρα, σε μια άλλη κατηγορία ευάλωτου πληθυσμού, στους Ρωμά που ήσαν μακριά από το σύστημα υγείας και προσέχουμε τώρα να ενταχθούνε, στους πρόσφυγες και τους μετανάστες δεν υπήρξε επιδημία ηλαράς. Γιατί, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι? Ακριβώς γιατί έτσι αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της πρόληψης μέσω των εμβολιασμών, οι οποίοι άρχισαν από την άσχημη κατάσταση της ιδωμένης. Και όσοι είμαστε εδώ και συμμετείχαμε, και ευχαριστώ πάλι από την καρδιά μου για αυτό που έγινε, ξέρουμε πολύ καλά ότι εκεί επικράτησε η λογική της δημόσιας υγείας σαν πρώτη στο καθήκον ακόμα και δημόσιας ασφάλειας. Και όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν τι εννοώ. Τελειώνοντας, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από όλες αυτές τις τακτικές και τις εμπειρίες, καταλάβαμε ότι το σύστημα αντιμετώπισης των προβλημάτων υγείας για μετακινούμενους ευάλωτους πληθυσμούς οφείλει να αντιμετωπίζει τα επίγοντα περιστατικά, να εντάσσει στην κοινωνία, άρα και στο δημόσιο σύστημα υγείας, αυτούς που παραμένουν στη χώρα και να υπάρχει συνεργασία διυπουργική για να έχει αποτελέσματα. Παράλληλα όμως, οφείλουμε, επειδή δεν τα ξέρουμε όλα και επειδή υπάρχει συσσωρευμένη παγκόσμια εμπειρία, να συνεργαζόμαστε με τις μεγάλες και σοβαρές μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους διεθνείς οργανισμούς. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε, επειδή ξέρουμε ότι δεν τα κάνουμε όλα τέλεια, επειδή ξέρουμε ότι το καθήκον μας είναι τεράστιο και το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο που θα μας βγάλει σε καλά αποτελέσματα παρά τις δυσκολίες. Να είστε καλά, καλή δύναμη σε όλους μας και νομίζω ότι τώρα θα έχει το λόγο ο εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για του λόγου του αληθές.